Χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε που λες Ζέτα από τον κύριο Κουδουνάρη. Κοίταξε, ωραίο το κόκκινο που έχεις διαλέξει. Φόρεμα. Αυτό το φόρεμα έτσι όπως το έχεις κάνει είναι μια ωραία ιδέα. Όμως δεν θα ήθελα αυτό το τζινί, να σου πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα να βάλεις ένα κόκκινο κολάν. Για να είναι όλη η φιγούρα κόκκινη. Τα κούνια. Γιατί δεν είναι ωραίο. Να σου πω ειλικρινά, όχι. Ναι. Όχι. Εντάξει. Θα το υποστώ. Κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα. Όπως το έχεις κάνει έτσι. Δεν μ' αρέσει η προσέγγιση που έχεις κάνει κάτω. Δηλαδή, αφού ήθελες να κάνεις, ρε παιδί μου, μία τόσο έντονη εικόνα στο δρόμο, θα μπορούσες να την κάνει ολοκόκκινη και να μην υπάρχει το κάτω που την κατεβάζει και γίνεται λίγο πιο casual. Δεν σας άρεσε αυτό δηλαδή σαν ιδέα? Καθόλου. Ούτε λίγο. Από το καθόλου υπάρχει και πιο λίγο από το καθόλου. Ναι, δεν έχει πιο λίγο από το καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα ξαναρισκάρω. Μ' αρέσει το φόρεμα. Ήτανε ρίσκο αυτό? Για μένα ήτανε, γιατί έχετε πει να δοκιμάζουμε, να προσπαθούμε, να κάνουμε μεταποίησεις. Βέβαια. Και από το να έλεγα πάω να δείξω τα κοσμήματα μιας εταιρείας και να τα φόραγα όλα, όπως το έχω κάνει πολλές φορές, ήθελα να φέρω κάτι διαφορετικό και το προσπάθησα και περίμενα ότι θα εκτιμηθεί. Έκανες πάρα πολύ καλά και ξέρεις, χωρίς ρίσκο δεν προχωράμε στη ζωή, σε όλα τα θέματα, αλλά δεν σημαίνει ότι πετυχαίνει πάντα. Κάποιες φορές θα πετυχαίνει, κάποιες φορές δεν θα πετυχαίνει και μέσα από κάτι που δεν πετυχαίνει. Τώρα, κάτι γνώμη μου, δεν ξέρω τι θα σου πούν τα παιδιά. Εγώ χαίρομαι που μπαίνεις στη διαδικασία και ρισκάρεις και δοκιμάζεις, αλλά πραγματικά δεν πίστευα ότι. Δεν πίστευα ότι, ας πούμε, μια εταιρεία διαφημίζει κατά αυτόν τον τρόπο ξέρεις κοσμήματα. Μου κάνει εντύπωση γιατί είναι κάτι που δεν θα σκεφτόμουν σίγουρα εγώ. Τώρα, άλλοι άνθρωποι που είναι πιο δημιουργικοί, πιο ανοιχτοί, θα σκεφτόμουν. Γενικά, έχετε δει όμως εικόνες με κοσμήματα που κάνουν ότι τα τρώνε, τα βάζουν έτσι σε πιάτο και τα πιάνουν με μαχαιροπύρουνα, τα φοράνε. Δηλαδή, ήθελα έτσι να φέρω ένα. Έχω δει, ναι. Και ούτε αυτά σ' αρέσουν. Λοιπόν, εγώ με αυτήν την εικόνα δεν συμφωνώ. Εντάξει, άμα συμφωνεί όμως η εταιρεία, δεν έχει καμία σχέση τι βαθμό θα σου βάλω εγώ. Γιατί σημαίνει τη δουλειά θα την κλείσει και θα πάρει και πολλά λεφτά. Φαντάζομαι θα σε πληρώσω. Εγώ θα σου βάλω ένα. Γιατί δεν το βρίσκω σωστό σαν styling, ούτε σαν ιδέα δεν μου αρέσει. Μάλιστα. Στάσου τώρα μισό λεπτό να πάμε στον κύριο Γαβαλά. Μήπως έχουμε κάποια ελπίδα από εκεί. Περίμενε, Ζέτα. Λάκη μου, τι είναι, όλα καλά. Εγώ καταρχήν θέλω να ξέρω, είναι φόμπιζου αυτά ή είναι αληθινά κοσμήματα? Αξεσουάρ και κοσμήματα. Είναι αξεσουάρ, δεν είναι δηλαδή ένα κόσμημα αληθινό με κάποια. Αν είναι φόμπιζου, που έπρεπε να το εξηγήσει στην αρχή, μπορείς να το κάνεις plural. Δηλαδή, να ντύσεις όλο αυτό το ζωάκι με κοσμήματα και μόνον αυτό. Να φοράς μια κατακόκκινη τουαλέτα και να βάλεις το ζωάκι όλο με αυτό. Αυτό το από πάνω μπουφάν, ή το φοράς λοιπόν και έχεις το αρκουδάκι ντυμένο, ή το βγάζεις και είναι γεμάτα τα χέρια με βραχιόλια και γεμάτα εδώ τα δάχτυλα με δαχτυλίδια. Έτσι θα μπορούσε να γίνει το ριλ. Και κάνεις το ριλ, πιάνεις τώρα το αρκουδάκι που είναι γεμάτο με αυτά τα κοσμήματα. Πιάνεις με το χέρι, πιάνεις με το άλλο χέρι, κάνει focus εκεί και το ρίλ βγήκε wow. Έτσι είναι πιο πολύ για μαλλιά διακοσμημένα. Και πώς θα δείχναμε και το γάντι, που θέλανε να δείξουμε και το γάντι? Αχ, το γάντι δεν θα το δείξουμε ποτέ. Το γάντι. Άδεια καπέλα, άρα λοιπόν το γάντι θα έκανα άλλο ρίλ, θα ντυνόμουν τροχονόμος και θα έκανα με το γάντι αυτά. Και θα κάνω unfocus στο γάντι. Καλέ, τώρα το είδα αυτό το γάντι. Που είναι καβουρογάντι. Αφού είπα, είναι για κοσμήματα και αξεσουάρ. Όχι, και αυτό μην το λες ξανά, άντε τώρα θα σου πάρει και το ένα που είχε βάλει. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Είναι χαριτωμένο, είναι ωραίο όπως το λες. Πρέπει όμως ειλικρινά να τοποθετούμε τα πράγματα όπως είναι. Μιλάμε για reel, το οποίο οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι. Το reel είναι ένα στυλ instagramικό, το οποίο. Πώς το λένε, διαφημίζει κάποια προϊόντα. Βίντεο. Αυτά έχουν όμως ένα βίντεο, ναι. Αυτά τα βίντεο έχουν μία τάδε στρατηγική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε την άποψη της content creator. Για να δούμε τώρα θα μας πει. Γεια σου Ζέτα μου. Λοιπόν, μου αρέσει η δημιουργικότητά σου. Έχεις αρχίσει και πιέζεις τον εαυτό σου σε άλλα επίπεδα. Πρόσεξε όμως, μην περάσεις το όριο. Ξέρεις, έχεις αρχίσει τώρα και πας μπρος-πίσω στο όριο. Αυτή η εικόνα είναι του ορίου. Δηλαδή, τι εννοώ. Εφόσον επέλεξες να κάνεις κάτι για κοσμήματα, θα έπρεπε να επιλέξεις έναν μαύρο καμβά. να έχεις σαν βάση για να μπορέσουν να τονιστούν τα κοσμήματα. Όσο και αν τα βλέπουμε αυτά τα κοσμήματα, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο φανερά σε ένα βίντεο, σε μια εικόνα. Δεν είναι τα πρωταγωνιστικά. Δεν προβάλλουν το προϊόν. Ακριβώς. Mm. Δεν είναι πρωταγωνιστικά αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα τα μαλλιά σου απλά σε αυτή την εικόνα. Έτσι ώστε να πάμε λίγο πιο πίσω στις πιο παλιές καμπάνιες που ήταν λίγο πιο απλοϊκά τα πράγματα, αλλά για κάποιο λόγο η μόδα πάλι έχει αρχίσει και πάει προς το quiet luxury που αναφέρει συνέχεια και ο κύριος Γαβαλάς. Πρέπει λίγο, ξέρεις, το όριο να το πιέζουμε, αλλά να μην το ξεπερνάμε. Είσαι πάνω στο όριο. Δύο. 7,5. Είναι η σημερινή και μόνο η σημερινή, επαναλαμβάνω, γιατί σε βλέπω που δεν μου είσαι καλά τώρα, τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Στον καλά θα είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα, είμαι βέβαιη. Για να δούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και πάντα Θεσσαλονίκη να πηγαίνεις. Εννοείται.